Κάποιοι κακοήθεις και ανιστόρητοι θέλουν να περιορίσουν τη χριστιανική πίστη της αρχαίας εκκλησίας στους φτωχούς και τους δούλους. Όμως, έρχεται η ιστορία και τα συναξάρια της εκκλησίας μας για να τους διαψεύσουν ικτρά. Τη νέα πίστη την είχαν υιοθετήσει οι άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις και από όλα τα επαγγέλματα. Μια από αυτές ήταν η στρατιωτική. Μέσα από τις τάξεις τους αναδείχτηκαν μυριάδες μαρτύρων κατά τη διάρκεια των διωγμών των πρώτων 300 χρόνων. Ένας από αυτούς υπήρξε και ο μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Στρατιλάτης. Δεν είναι γνωστό το ακριβές έτος της γέννησής του. Τοποθετείται γύρω στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης γεννήθηκε στην πόλη Ευχάνεια του Εύξηνου Πόντου, στην πανάρχια κετίδα του Ελληνισμού, από Έλληνες γονείς οι οποίοι είχαν μεταστραφεί στον χριστιανισμό. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα έζησε στην Ηράκλεια της Παφλαγωνίας και ανατράφηκε με τα νάματα της χριστιανικής πίστης και της ευσέβειας. Από παιδί διακρινόταν για το εξαίρετο παράστημά του και κυρίως για τα πλούσια πνευματικά και ψυχικά του χαρίσματα. Είχε αποκτήσει σπουδαία παιδεία μελετώντας τα ιερά χριστιανικά κείμενα καθώς και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Αναδείχτηκε και σπουδαίος ρήτορας. Από πολύ νέος ξεχώριζε για τις ηγετικές του ικανότητες και γι' αυτό αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα του στρατιωτικού, το οποίο απολάμβανε μεγάλου σεβασμού εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και κατατάχθηκε στον Ρωμαϊκό στρατό. Το ξεχωριστό σωματικό του παράστημα, οι αθλητικές του επιδόσεις και κυρίως το θάρρος, η ανδρεία και οι έμφυτες στρατιωτικές του αρετές τον ανέβασαν πολύ γρήγορα στη στρατιωτική ιεραρχία του Ρωμαϊκού στρατού των ανατολικών περιοχών της αυτοκρατορίας. Έγινε στρατιλάτης, αξίωμα ανάλογο με τον σημερινό στρατηγό. Η φήμη του για τις ικανότητες και την αποτελεσματικότητα των λεγεώνων που διοικούσε έφτασε μέχρι τον αυτοκράτορα Λικίνιο, ο οποίος τον κάλεσε να τον γνωρίσει από κοντά και να τον ανταμείψει για τις πολύτιμες στρατιωτικές του υπηρεσίες. Αλλά κάποιοι φανατικοί συμβουλοί του τον πληροφόρησαν ότι ο Θεόδωρος ήταν χριστιανός. Ο Λικίνιος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης και μισούσε θανάσιμα το χριστιανισμό. Έστειλε τότε στον Άγιο αρχικά μια επιστολή προτείνοντάς του να θυσιάσουν μαζί στους θεούς. Ο Θεόδωρος του απάντησε με ευγένεια και διπλωματία πως δεν ήταν δυνατό να το συναντήσει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και πως τον περίμενε να έρθει στην Ηράκλεια, όπου και θα θυσίαζαν τότε από κοινού. Όμως ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης ήθελε απλά να κερδίσει χρόνο. Ο αυτοκράτορας Λικίνιος πίστεψε στα γραφόμενα του Θεόδωρου και με την πρώτη ευκαιρία επισκέφτηκε πράγματι την Ηράκλεια και ο Άγιος Θεόδωρος του οργάνωσε μια λαμπρή υποδοχή. Του ζήτησε μάλιστα και τα παγανιστικά ξώανα και είδωλα, φτιαγμένα από χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες, τα οποία κουβαλούσε μαζί του πάντα ο θρησκομανής αυτοκράτορας, του τα ζήτησε ο Άγιος, με σκοπό δήθεν να τους αποδώσει τιμές. Αμέσως ο ηρωικός Άγιος Θεόδωρος πήρε στα χέρια του τα σύνεργα της ειδωλολατρίας, τα οποία θρημάτισε και τα έδωσε στους φτωχούς για να πουλήσουν τα ακριβά μέταλλα και να καλύψουν τις βιωτικές τους ανάγκες. Ο αυτοκράτορας Λικίνιος έμεινε άναυδος από την πράξη του κορυφαίου στρατιωτικού του. Θεώρησε την πράξη αυτή αφενός μεν ασεβή προς τους θεούς του κράτους και αφετέρου προσβολή κατά του ίδιου του προσώπου του. Διέταξε αμέσως τη σύλληψή του και την ενώπιόν του μεταφορά για να τον ανακρίνει προσωπικά. Ο αυτοκράτορας αρχικά έκρυψε τον θυμό και την προσβολή του και θέλησε με κολακίες να πείσει τον στρατιλάτη να αρνηθεί τη χριστιανική του πίστη και να θυσιάσει στους δήθεν θεούς του. Του επεσήμανε ότι τη λαμπρή του καριέρα τη χρωστά στην εύνοιά τους
και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος να τους προσφέρει θυσία. Ο Άγιος Θεόδωρος παρέμεινε ατάραχος και γαλήνιος όση ώρα μιλούσε ο Λυκίνιος. Απάντησε στον Αυτοκράτορα πως η χριστιανική του πίστη και ιδιότητα αξίζουν περισσότερο από όλα τα αξιώματα του κόσμου. Πως οι δίδεν θεοί του είναι ανύπαρκτοι και αποκοίηματα αρρωστημένων μυθογράφων και πως πίσω από αυτούς κρύβονται οι κακοποίοι δαίμονες οι οποίοι λατρεύονται στα πρόσωπά τους. Πως ο αληθινός Θεός είναι η Αγία Τριάδα που μας αποκάλυψε ο Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, τη φθορά και τον θάνατο. Να μας απαλλάξει από το σκοτάδι της ειδωλολατρείας και της πλάνης και να μας κάνει τέκνα φωτός. Ο θηριώδης Λυκίνιος έγινε έξαλλος από οργή και θυμό για την αιμονή του στρατιλάτη του να μην θυσιάσει στους θεούς του και για την προσβολή εναντίον τους. Τον απείλησε ότι τον περιμένουν σκληρά βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος Θεόδωρος έμεινε εδραίος στην πίστη του και περίμενε με ανυπομονησία το μαρτύριο για την πίστη του στο Χριστό. Τότε ο Λυκίνιος διέταξε να τον καθαιρέσουν από το ψηλό του αξίωμα, να τον γδύσουν και να τον μαστιγώσουν με βούνευρα, τα οποία κατέληγαν σε μολυβένια σφαιρίδια. Οι απάνθρωποι ειδωλολάτρες δήμοι ξέσκιζαν με λύσα τις σάρκες του μάρτυρα και τον έριξαν στη φυλακή, όπου έμεινε 7 μέρες χωρίς τροφή και νερό, περιμένοντας να αρνηθεί την πίστη του. Αφού ο Αυτοκράτορας Λυκίνιος είδε ότι δεν κατόρθωσε τίποτα, έδωσε εντολή να τον σταυρώσουν εν μέσω απερίγραπτων ταπεινώσεων και βανδαλισμών. Η ψυχή του Αγίου Θεοδόρου του στρατιλάτη μας πέταξε στα ουράνια για να συναντήσει τον αληθινό και αιώνιο βασιλιά Χριστό και το σώμα του το συνέλεξαν οι χριστιανοί και το ενταφίασαν με μεγάλες τιμές. Η μέρα ήταν 8 Φεβρουαρίου του έτους 319. Αυτή τη μέρα όρισε και η Εκκλησία μας να τιμάται η σεπτή του μνήμη. Ανήκει στη χωρία των μεγαλομαρτύρων και απολαμβάνει διαχρονικά την τιμή των πιστών. Αυτοί είναι οι ήρωες της πίστης μας. Αμήν. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.